Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω προλογικά μια μεγάλη παρένθεση, αν και στον προφορικό λόγο δεν φαίνεται αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 21 Απριλίου, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Αν πάμε 56 χρόνια πίσω, νομίζω ότι θα καταλάβουμε ότι δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία. Έχει στιγματίσει, όχι μόνο για λόγους συμβολικούς, η κατάληξη της 21ης Απριλίου του 1967 για τον ελληνισμό έχει τη μεγάλη προδοσία της Κύπρου. Στις μέρες μας το ελληνικό πολιτικό σύστημα το ξεχνά αυτό στις αναφορές του. Έχει μια εισβολή και μια κατοχή και ένα ψευδοκράτος. Το λέω γιατί όλα έχουν μια κατάληξη. Έχει βεβαίως και την μεταπολίτευση, με τα καλά και τα κακά της. Έχω τη χαρά σήμερα, με αφορμή αυτή τη μέρα, αλλά δεν θα περιοριστούμε στο συμβολισμό αυτής της μέρας, να φιλοξενώ στη συχνότητα, και είναι πραγματικά τιμή για μας, έναν από τους τελευταίους επιζώντες βασανιστέντες από τη Χούντα των Συνταγματαρχών, δικηγόρος, ποιητής και λογοτέχνης, άνθρωπος που στη μεταπολίτευση διετέλεσε νομάρχης σε διάφορες περιοχές πατρίδας μας, μία εξ αυτών όμως την αγάπησε, ψυχή και σώμα, το Ρέθυμνο. Από τα παιδικά του χρόνια έχει ζήσει τη γερμανική κατοχή. Είναι χαρακτηριστικό, διάβαζα κάπου, ότι θυμάται μέχρι και την επιστροφή των Γερμανών μετά τις θηριωδίες και τη σφαγή του διστόμου στη Λιβαδιά. Είναι ο κύριος Θανάσης Χαμπίπης και θέλω να πω εξ αρχής ότι είναι απορίας άξιο 56 χρόνια μετά. Είναι ίσως από τους ελάχιστους που τολμώ να πω τον έχει καταπιεί ιστορία, παρότι έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τη γενιά του. Παρόλα αυτά, περίπου είναι εξαφανισμένος. Τώρα είναι οικία βουλήση, είναι γιατί έτσι κάποιοι επέλεξαν. Το βιβλίο με τίτλο «Δεν έστερξα, συνέτρεξαν» είναι ένα συγκλονιστικό και όχι μόνο αυτοβιογραφικό βιβλίο για ταραγμένες πολιτικά περιόδους της ζωής μας. Έκανα αυτή τη μεγάλη εισαγωγή, αλλά θέλω να τον καλημερίσω. Κύριε Χαμπίπη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και καλό Πάσχα. Πάσχα Ελλήνων, όπως το έλεγε νομίζω ο Σικελιανός ή ο Χαζαντζάκης. Να πάμε για ένα Πάσχα Ελλήνων. Κύριε Χαμπίπη, λύστε μου μία πορεία. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, η Σταύρωση των Ελλήνων συνεχίζεται. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι, εσείς γιατί δεν υπάρχετε σε αυτή τη μεγάλη ιστορία? Είναι προσωπική επιλογή? Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ μόνο που δεν υπάρχω. Είναι όλη η γενιά μου. Υπήρξα γενιά του κατοχικού λοιμού. Είμαστε αυτοί που στον λοιμό της Αθήνας 310.000 θάνατοι σε 70 μέρες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Από τα παιδιά ήταν κάθε μέρα περίπου 200 άνθρωποι που πέθαναν και από τα παιδιά πεθαίναμε κάπου 60 την ημέρα. Όσοι επιβιώσαμε, και είναι λίγοι αυτοί που είμαστε ακόμα στη ζωή, είναι ο Γιώργος ο Βούτσης, από ό,τι ξέρω, δεν θυμάμαι άλλον να υπάρχει. Είχαμε μία, δεν ξέρω αν είναι ταπεινοσύνη αυτή ή ταπεινοφροσύνη, όπως είπατε, ή σεμνότητα. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι και ένας φόβος που κουβαλούσαμε έκτοτε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει να έχεις επιβιώσει κάτω από αυτές τις συνθήκες, να βλέπεις 50 παιδιά, 60 την ημέρα, φίλοι σου, να πεθαίνουν. Κύριε Χαμπίπη, ακριβώς μιας και το θίξατε και χαίρομαι που ξεκινάμε έτσι, γιατί η μνήμη και όχι η λύθη είναι το μεγάλο φάρμακο και για τους λαούς. Αυτές τις ημέρες διατρέχει την Ελλάδα ο υπερμαραθωνοδρόμος γιατρός, ναι, ο Στέργιος Αράπογλου, στέλνοντας το μήνυμα το ότι δεν ξεχνάμε ακριβώς ούτε τις θηριωδίες της γερμανικής κατοχής, και μου δώσατε έτσι την ευκαιρία να το πω. Όμως θέλω να σταθούμε λίγο με αφορμή και το βιβλίο σας «Δεν έστερξα, συνέτρεξαν», και μάλιστα με υπότιτλο «Μια μαρτυρία της μισής γενιάς του 60», βιβλίο των εκδόσεων «Τέχνη και Λόγος». Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το γδούπο και το μαύρο πέπλο που πέφτει στη χώρα, γιατί τώρα 56 χρόνια μετά και με τα όσα έχουν συμβεί με τα πολιτευτικά, πολλοί λένε, θα τα δούμε στη συνέχεια όμως,
κάποια στιγμή για πολλούς ανθρώπους σταματάει ο χρόνος και χαίρομαι που έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε αυστηρή απομόνωση 510 μέρες, αν έχω σωστή πληροφόρηση, σε μια σκοτεινή τρύπα 1,5 επί 2 μέτρα, κρατήθηκε με προφυλάκηση εκτόπιση περίπου 3,5 χρόνια και βασανίστηκε. Δεν είμαι μόνο εγώ και δεν είναι σε μια τρύπα όλες τις μέρες. Είναι ένα διάστημα 2 μηνών εκεί, γιατί το υπόλοιπο της απομόνωσης ήταν σε ένα κελί στον Κορυδαλό που ήταν κελί παρακελί. Εκεί που γνώρισα και συνάντησα το φίλο έκτοτε ζωής που έχει φύγει, το Σύφι, το Συφαλιό, το Βαλιράκι, τον κριτικό. Πείτε μου σας παρακαλώ λοιπόν, ανακαλώντας τη μνήμη 56 χρόνια πίσω, τι θυμάστε και γιατί το βιβλίο λέει «Η μισή γενιά του 60»? Κοιτάξτε, μας είχε πει έτσι, διότι η μισή γενιά του 60 είμαστε αυτοί που ανδρωθήκαμε στη δεκαετία του 60. Είμαστε αυτοί που περάσαμε από ένα λοιμό, που είδαμε τα υπόλοιπα παιδιά να πεθαίνουν. Εμείς θέλετε να ήταν μνημόσυνη στάση απέναντι στους συντρόφους που έφυγαν. Προσπαθήσαμε να φέρουμε την άνοιξη της δεκαετίας του 60. Αυτό το έχει γράψει η Φωτεινή η Τσαλίκογλου, η οποία έχει πει για την, από τη μια μεριά για τη μισή γενιά, αυτή μας είπε γενιά, και από την άλλη για την άνοιξη της δεκαετίας του 60. Μέσα σε 4 χρόνια, προσέξτε με, έχουμε εκδόσεις ποιητικών συλλογών αρχή της δεκαετίας του 60, 350 την ημέρα, κάθε μέρα και μια συλλογή ποίησης. Δεν είμαστε όλοι οι ποιητές οι ίδιοι και οι σάξοι και το ένα το άλλο. Όμως μέσα υπάρχουν 4, 5, 6 που δεν έχουν ιστορηθεί και δεν τους ξέρουμε. Θα προσπαθήσω να τους ιστορήσω. Έχουμε, προσέξτε, τη γενιά των καλλιτεχνών της μουσικής. Για σκεφτείτε όλους αυτούς που επέζησαν αυτού του κατοχικού λοιμού. Είναι, θέλετε Ξαρχάκο, θέλετε Λοΐζο, θέλετε Σαββόπουλο, θέλετε Λεωτή, θέλετε Μικρούτσικο, θέλετε... Κοιτάξτε, όλοι αυτοί είναι της δικής μου της γενιάς. Και εννοώ ότι όλοι φέραμε την άνοιξη. Θέλετε μετά να πάμε στους επιστήμονες, στους καλλιτέχνες, θέλετε να πάμε στον... Δεν θέλω να αναμειχθώ, να αναπώ άλλους περισσότερους. Προσπαθήσαμε και φέραμε την άνοιξη της δεκαετίας του 60. Το έχει πει η Φωτεινή Τσαλίκογλου και το έχει γράψει. Και πράγματι το προσπαθήσαμε αυτό. Τώρα, επειδή με βάλατε σε πειρασμό και μου είπατε και ορισμένα άλλα πράγματα, κοιτάξτε να δείτε, στις εποχές της δύσκολας, σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όπως είναι τώρα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, τυχόν αυταρχισμός κυβερνήσεων, ας πούμε, αποτρέπεται ή και αποκρούεται από τους συνταγματικούς θεσμούς και τη λειτουργία τους. Να σας πω ενδεικτικά, δικαιοσύνη, δημοσιογραφία, δεν θα πω ΜΜΕ, γιατί βάζω απ' έξω τα ΜΜΕ, την δημοσιογραφία της τηλεόρασης, ακόμα και την παρέμβαση της ανώτατης αρχής, που είτε προεδρευόμενη είτε προεδρικής δημοκρατίας. Και φέρνω το παράδειγμα του Προκόπη του Παυλόπουλου, που στάθηκε ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε τις αρχές της γενιάς μας και την υπερασπίστηκε, πώς να σας πω, βάζοντας στη φυλακή αυτόν που τόλμησε να σκοτώσει ένα παιδί αναρχικό των 15 χρόνων. Αλίμονο αν δεν είσαι αναρχικός στα 15 σου χρόνια. Αλίμονο αν δεν αρχίζεις να αμφισβητείς τα 15 σου χρόνια. Και τιμώ τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, γιατί με αυτόν τον τρόπο της γενιάς μας δικαίωσε αυτό το παιδί, και δεν μπορώ να πω τίποτα για τη συνέχεια του θεσμού, εν πάση περιπτώσει. Θα έρθω σε αυτό, κύριε Χαμπίπη. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό που περιγράψατε, η άνοιξη, και πρέπει να πω ότι είστε ένας άνθρωπος που διατηρεί αλληλογραφία με όλους τους μεγάλους. Να θυμηθώ Αναγνωστάκη, Ελίτη, όμως δεν θέλω να σταθώ σε αυτό.
Και βλέπω το αποφεύγετε κι εσείς επιμελώς και ίσως καλά κάνετε μέρα που είναι. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η άνοιξη ανακόπτεται σημειολογικά 21 Απριλίου του 67. Όμως, στην ουσία, υπάρχει ένα καθεστώς εκφυλισμού του όποιου πολιτικού συστήματος πριν, για να οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Τι σημαίνει 21 Απριλίου του 67? Εγώ θα τολμήσω κάτι άλλο. Σημαίνει μια επιβίωση ενός καθεστώτος που ζούσε και πριν από τη δικτατορία, δυστυχώς, στη χώρα μας. Κοιτάξτε να δείτε, όσοι είμαστε παιδιά θυμόμαστε στην Αθήνα που πεθαίναμε τους μαυραγωρίτες να λένε «Βασταρόμελ», προκειμένου να μεταφέρονται οι τροφές που στερούσαν από μας οι Γερμανοί για να ταΐζεται ο Ρόμελ στην Αίγυπτο. Εκεί ήταν και οι μεγάλες 2-3-5 οικογένειες και ταυτόχρονα υπήρξε και η αντίδραση των ανθρώπων που δεν περιμέναμε, που δεν περίμεναν και τους οποίους γνωρίσαμε και τιμούμε. Παράδειγμα, ο Τσολάκογλου παρέδωσε την Αθήνα στους αμπελοκήπους, έχοντας προηγουμένως καθυστερήσει τους Γερμανούς ο ηρωισμός του Ρούπελ, οι άνθρωποι ενός λόχου στο Μαραθώνα, και έρχεται και παρακαλώ. Ενώ έχουμε προηγηθεί το καθεστώς μεταξά, του οποίου ο Τσολάκογλου ήταν στρατηγός, έχουμε έναν δημοσιογράφο της ΕΙΡ τότε, του ΕΙΡ μάλλον, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ο οποίος σηκώθηκε και είπε ότι Έλληνες, όπου και να ανήκουμε, ό,τι και να κάνουμε, κλείστε τις πόρτες και μη βγαίνετε στα παράθυρα, να βρει με μέσα σε μια νεκρή πόλη ο εχθρός. Εμείς είμαστε εδώ. Και δεν πέρασαν ούτε 10 μέρες. Αυτόν τον γνώρισα. Μου δόθηκε η τιμή να τον γνωρίσω. Με πήγε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κάρτερ όταν ήμουν φοιτητής στα Αθήνα το 54 και τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Λίγοι τον ξέρουν. Λίγοι τον θυμούνται, λίγοι τον τιμούν. Δείτε όμως μια πράξη αντίσταση. Δεν έχουν περάσει 10 ημέρες, 15 από αυτό το πράγμα και κατεβαίνει, πώς να σας πω, η σημαία από 2 παλικάρια, τα γνωστά. Η πρώτη πράξη αντίστασης σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε οι τελευταίοι τους οποίους κατέκτησαν οι Γερμανοί. Έχει κατακτηθεί ολόκληρη η υπόλοιπη Ευρώπη. Και είμαστε με την πρώτη πράξη αντίστασης. Όλα αυτά ήρθε να ανατρέψει μια χούντα. Λυπάμαι που σας τα λέω όλα αυτά έτσι. Όχι, καλά κάνετε. Και καλά κάνετε, γιατί όλα έχουν μια συνέχεια στην ιστορική πορεία. Δεν είναι ξεκόμενα. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία να τα ακούμε από το δικό σας στόμα. Κύριε Χαμπίπη, πού σας βρίσκει 21η Απριλίου του 67? Διότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, το έχετε βιώσει εκείνη την περίοδο. Εγώ το 67 γεννιόμουν, αλλά εσείς είχατε όλες τις ζυμώσεις, ξέρατε αυτούς που περίμεναν το πραξικόπημα, αυτούς που κοιμόντουσαν. Εγώ δεν το περίμενα. Εσείς δεν το περιμένατε. Εγώ δεν το περίμενα και μάλιστα έκανα και κάτι που θέλω να σας το ιστορήσω. Δεν το έχω ιστορήσει πουθενά άλλου. Έχω γράψει μια ποιητική συλλογή η οποία έγινε πολύ με πολλά ευμενή σχόλια. Συμπαθάτε με. Και θυμάμαι, γιατί εμάς τη γενιά μας, επειδή είχαν δει την καταστροφή που είχαμε υποστεί εμείς, οι μέντορές μας ήταν οι μεγαλύτεροι. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν φίλος μου ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης. Δεν ήταν τυχαίο το ότι ήταν φίλος μου ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Ήταν φίλοι μας αυτή της μεγαλύτερης γενιάς που είδαν το τι είχαμε υποστεί. Αυτοί τουλάχιστον πέρασαν μαχόμενοι. Εμείς είμαστε αμέτωχοι της δράσης και της ευθύνης και συμμέτωχοι μόνο της οδύνης. Δεν το περιμένατε λοιπόν. Ήσασταν από αυτούς που δεν το περίμενα. Όχι μόνο δεν το περίμενα, είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν. Θα βγούμε και θα βγούμε στους δρόμους και δεν μπορεί να πει. Με το 1-1-4 θα τους ανατρέψουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει δικτατορία. Τότε είχα 3 φίλους μεγαλύτερους από μένα, τον Κωνσταντινέα, τον Νίκο, δικηγόρο, και εγώ νεαρός τότε δικηγόρος, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, τον μετέπειτα υπουργό Βορείου Ελλάδος, και τον Σοφιανό, τον επίσης δικηγόρο, ο οποίος ήταν και ο μεγαλύτερος της ηλικίας, και μου είπε,
Και πώς θα τους αποτρέψεις, βρε μαλάκα, συγγνώμη για την έκφραση. Λέω, θα τους αποτρέψω με την τέχνη μου, με την ποιησή μου. Λέει, και αν γίνει αυτό, λέω, εγώ θα την κάψω την ποιησή μου. Κοίταξε, Γιώργο, συγγνώμη για τον Γιώργο που λέω, εξαφάνισα την ποιησή μου. Το βιβλίο μου δεν υπάρχει πουθενά. Όχι, το εξαφάνισα τυχαία. Έβαλα την Ιγνατίου, τη Φωτεινή Ιγνατίου, φίλη κλπ. 5 χρόνια μεγαλύτερη μου. Και την εξαφάνισα από τα βιβλιοπολία, την εξαφάνισα από κριτική. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η ποιησή μου. Την κατέστρεψα. Έχω ένα πρόταγμα ζωής για την τέχνη. Και το πρόταγμα αυτό είναι εσχύλιο πρόταγμα. Δηλαδή ή η τέχνη είναι αγώνας ζωής ή δεν αξίζει. Ας την να πας στο διάλογο. Συμπαθάτε με γι' αυτό τον τρόπο που μίλησα. Όχι. Να μιλήσετε όπως ακριβώς το καταλαβαίνετε. Και αυτός είναι και ο λόγος... Έτσι εξαφάνισα την ποιησή μου τότε. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχετε ιδιαίτερη αγάπη εδώ στην Κρήτη από πολύ κόσμο. Κύριε Χαμπίπη, θέλω να σας ρωτήσω. Συλληφθήκατε από τις πρώτες μέρες? Όχι από τις πρώτες μέρες. Ήμουνα δικηγόρος 2-3-5 συλληφθέντων. Mm-hmm. Από την αρχή τους υπερασπίστηκα στα δικηγόρους και το ένα το άλλο. Συνέλαβαν κάποιον άνθρωπο με τον οποίο είχα την επαφή. Είχα το προνόμιο να είμαι μιας οικογένειας εθνικοφρόνων, πατέρας δικαστής. Έτοιμος δικαστής και γλίτωσε πολλούς από το εκτελεστικό απόσπασμα. Από τα Άγναντα, από τα Τζουμέρκα επάνω, από εκεί είναι η καταγωγή μου. Κοντά στο χωριό του Τσίπρα. Λοιπόν, και ο Στέφανος ο Τζουμάκας επίσης, που είναι εξαδερφός μου. Από εκεί είναι η καταγωγή μου. Και ο Άγγελος ο Ελεφάντης δεν είναι από τους Μελισσουργούς? Νομίζω καλά θυμούμε. Άρα μου λέτε εδώ, ένας υπηρώτης λοιπόν δικαστής, ο οποίος ήταν εθνικόφρον, αλλά ναι, με έντιμη στάση. Είχα αυτό το προνόμιο να μην είμαι κομμουνιστής, να μην με έχουν κάτω υπό παρακολούθηση. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι δεν ανήκα στην αριστερά. Από φοιτητής, και το ξέρει ο Μάκης ο Καβουριάρης, ο φίλος του. Οπότε, με ξέρει από φοιτητή. Συλλαμβάνεστε λοιπόν επειδή κάποιος άλλος που είχε συλληφθεί μίλησε για τις επαφές σας. Όχι. Αλλά δεν έγινε αυτό το πράγμα. Έπιασαν το Ρεκλήτη αυτόν τον ήρωα. Ο Δαριώτης, ο Ρεκλήτης, ο Στάθης ήταν αυτοί που όταν έπεσε μία βόβα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είπαν ότι τους επικήρυξαν. Mm-hmm. Εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος μετέφερε στην Αγγλία, στο BBC και μεταδόθηκε από την Ιολάντα Ιτορέτζιο, με βοήθησε και μεταδόθηκε ότι εμείς δεν πετάξαμε τη βόμβα και επειδή αυτό μπορούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε εκεί και εκεί και εκεί. Κατέβηκαν λοιπόν και διάφοροι τότε στις επιχούντες, διάφοροι δημοσιογράφοι και είπαν τι κάνετε αυτό και πάτε να τους εκτελέσετε. Γλίτωσαν έτσι το θάνατο. Βέβαια τους καταδίκασαν επειδή ήσαν κομμουνιστές. Δεν μίλησαν για μένα. Ο Ρεκλήτης και ο Δαριώτης, οι δύο που με γνώριζαν, γιατί από τους τρεις μόνο οι δύο με γνώριζαν, είναι το γνωστό σύστημα, ξέρω εγώ, στην παρανομία που υπήρχε τότε και το ένα το άλλο, το δεν τριαδικό, για μένα, μάλιστα. Και βασανίστηκαν άγρια. Μετά από 2 χρόνια κάποιος, επειδή πήγαινα στο εξωτερικό και μετέφερα τα δικά τους μηνύματα προτού συλληφθούν και τα δικά τους, χωρίς να ξέρω τι έχουν μέσα σε αυτά που μετέφερα, κάποιος στο Παρίσι είπε στον Καλαμάκη των Ελεύθερων Ελλήνων, είπε ότι θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με αριστερούς κλπ. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι υπάρχει ένας Χαμπίπης ο οποίος έχει φέρει εδώ πέρα του Δαριώτη και του Α και του Β. Και παρακαλώ, από εκεί βγήκε και με πιάσαν το 69. Δεν με πρόδωσαν, δεν μίλησε κανείς για μένα. Με πιάσαν. Και τότε με υπολόγιζαν ότι ανήκω στους Ελεύθερους Έλληνες. Με βασάνισαν, εντάξει, άντεξα ένα διάστημα και μετά με ξανάπιασαν δεύτερη φορά, ξανάπιασαν δεύτερη φορά όταν είδαν ότι εγώ ήμουν αυτός που δεν είχα μιλήσει για τον Δαριώτη και για τον Ρεκλήτη, οι οποίοι είχαν μετασυλληφθεί. Και τότε ήταν που ήμουνα απομόνωση στον Κορυδαλό και λί παρακελί και εκεί γνώρισα το Συμφαλιό. Το Βαλιράκι. Τι σημαίνει, το Βαλιράκι, ναι. Τι σημαίνει με βασάνισαν? Θέλω να το πείτε 56 χρόνια μετά, όχι από περιέργεια κλειδαρότρυπας, αλλά 56 χρόνια μετά υπάρχει μια αφήγηση, την ξέρετε. Εντάξει, έπεσε και λίγο μπερντάκι, αλλά πέρα από την εντάξει, περιστολή όχι, κάποιων όχι, δικαιωμάτων, όχι, όχι. Τα έχετε ακούσει αυτά. Επιστημονικό.
θα σας πω κάτι. Όταν με έπιασαν και με πήγαν στην ΕΑΤΕΣΑ, λέω, θα φάω το ξύλο, θα χάσω τις θύσεις, με έδιραν, με έγκλησαν και με, γιατί σε ξεφτιλίζουν με διαφόρους τρόπους και με παρουσίαζαν στο Χατζηζήσι. Ήταν ο Χατζηζήσις και ήταν και ο Θεοφυλογιαννάκος, η γνωστή. Και ο Θεοφυλογιαννάκος μου έδωσε το ξύλο και αυτό, ο Χατζηζήσις γυρνάει και μου λέει, κοίταξε να δει, μου λέει, ή λένε ότι εσείς οι διανοούμενοι λέτε ότι θα φάω ξύλο και όσο αντέξω άντεξα, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Ά, μου λέει, εγώ θα σε τρελάνω. Δεν ξέρετε τι σημαίνει ορθοστασία επί αρκετά μερόνυχτα. Μετά από λίγες μέρες αρχίζεις και κάνεις την επαφή με τον εαυτό σου. Αρχίζεις και βλέπεις παρεστήσεις. Αρχίζεις και βλέπεις τον εαυτό σου απέναντι και να μιλάς με τον εαυτό σου. Τα γεννητικά σου όργανα κατεβαίνουν μέχρι το γόνατο, τα πόδια σου πρίζονται, το κεφάλι αδυνατίζει και αρχίζει να έχεις κάποια στιγμή. Ένας ηρωικός άνθρωπος από τους λεγόμενους βασανιστές, ο Νίκος ο Μίνης, μου έσωσε τη ζωή, μου έσωσε την ευπρέπεια του αυτού μου, με βοήθησε. Και αυτός από τα Τζουμέρκα, αυτός τον είχαν πάει στο ΕΑΤΕΣΑ, επειδή ήταν, τότε είχε παρουσιαστεί ως στρατιώτης και τελείωνε τότε τη νομική και ήξερε νομικά και κάτι τέτοιο, και τον έβαλαν εκεί πέρα και το βράδυ όταν ήταν αυτός, κάθε μέρα διαφορετική ώρα το βράδυ μου έδινε κάτι νερό να πίνω, μου έδινε κάτι να βάλω στο στόμα μου και μου είπε κάποια στιγμή, αυτός δεν είπε τίποτα για σένα, μην πεις και εσύ. Εκεί κατάλαβα, ή μάλλον το κατάλαβα πριν, όταν κάποια στιγμή μου λέει, σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει κάποιος να σου μιλήσει στον πληθυντικό τότε, όταν σε βασανίζεται, όταν σου βλαστημούσαν τη μάνα, τη γυναίκα, την αδερφή, όταν σε έλεγαν, και αυτά το έπιασα αμέσως. Όταν μου μίλησε στον πληθυντικό, λέω, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό, για να δω αν, λέει, ξέρω ότι είσαστε συνάδελφο δικηγόρος και βλέπω και τον πατέρα σας εδώ που τον κοροϊδεύουν. Κάντε κουράγιο. Αυτό το έκανε και σε άλλους ο Μίνης. Και είναι πολλοί αυτοί που του χρωστάμε μία. Αλλά ήταν το βασανιστήρια, ήταν επιστημονικά. Προσέξτε, γνώρισα ορισμένους του ΠΑΚ μετά που βρεθήκαμε στις φυλακές και στην απομόνωση και το ένα το άλλο. Έκαναν και το ίδιο βασανιστήριο. Εκεί, όταν έβλεπα τον εαυτό τους απέναντι ή όταν έβλεπαν ότι ήταν αυτό και έβλεπαν διάφορες παραστήσεις, γελούσαν. Εγώ όμως όταν συνειδητοποιούσα ότι βλέπω τον εαυτό μου και μίλαγα με τον εαυτό μου απέναντι, ούρλιαζα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνεις ότι εκεί χάνεις τα λογικά σου, αν δεν έχεις μια μόρφωση, δεν έχεις να καταλάβεις ότι... Λες, α, και γελάνε. Τους άφηναν 2-3 μέρες. Όμως, εμένα με άφησαν από όλες μέρες. Υπάρχει μία αισθητική των βασανιστήριων και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που θα πρέπει κάποια ώρα θέλω να κάνω την αισθητική των βασανιστήριων. Υπάρχει και κάτι άλλο. Κανένας δεν είπε ότι αυτός δεν άντεξε, μίλησε. Αυτό είναι μέχρι εκεί άντεξε ο άνθρωπος. Εκείνο που δεν αυτό είναι αυτός δεν άντεξε, πρόδωσε. Άλλο μίλησε και άλλο αν πεις κάτι για το οποίο δεν σε έχουν ερωτήσει. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Σαφώς. Σαφώς. Και βλέπετε ότι δεν ξέρω πώς να συνεχίσω μια συζήτηση όταν ακούσα από πρώτη... Δεν χρειάζονται όλα αυτά τώρα. Με βάλατε... Κύριε Χαμπίμπη, εσείς λέτε δεν χρειάζονται, αλλά στις μέρες μας 56 χρόνια μετά το αφήγημα είναι, εντάξει, ναι, πέσανε μερικές καρπαζιές. Ναι. Ένα άλλο αφήγημα... Θέλω, είναι μνημόσυνη. Αυτή η παρακαταθήκη αυτή σε όσους έχουμε επιβιώσει. Πραγματικά, στα παιδιά του λιμού. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει. 310.000 θάνατοι στην Αθήνα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Κύριε Χαμπίμπη, θέλω να μου πείτε. Ένα άλλο αφήγημα είναι ότι 7 χρόνια είχαμε περιστολή ελευθεριών και δικαιωμάτων, αλλά είχαμε οικονομικό θαύμα από τη μια και μπήκαν πράγματα σε τάξη. Διότι όλα είχαν διασαλευθεί. Η χώρα χρειαζόταν να μπει στο γύψο. Το αφήγημα το ξέρετε. Το ξέρω, ναι. Ωραία. Εσείς όμως, για αυτά τα 7 χρόνια, τι έχετε καταλάβει? Δυο λεπτά. Τίποτα δεν μπήκε στην τάξη.
Απλώς πληρώνονταν οι μεγάλοι να κάνουν, να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Ήμουν δικηγόρος του Αλαφούζου, ο οποίος μετά και που είχε την ΑΠΕ έργων τότε, και ήμουν δικηγόρος του με πάγια ντομισία. Και είπαν του Αλαφούζου, προχώρα να τελειώσεις το λαύριο πληρώνοντας εσύ ο ίδιος. Επειδή δεν μπορούσαν να έχουν χρήματα απ' έξω η Χούντα. Δεν μπορούσε να έχει δάνειο από πουθενά, ούτε από Αμερικανούς, ούτε από Ευρώπη. Ήταν δύσκολη η θέση της. Και έλεγε τότε, εις όσους μπορούν να κάνουν τα έργα, το ίδιο έκαναν και με τα τρία, πει και την ελληνική τεχνική, αυτά τα ξέρει ο Ρουπακιώτης πάρα πολύ καλά. Και χρέωσαν τον τόπο. Δεν τον άφησαν έτσι. Και έδιναν, προσέξτε με, εδώ όταν πας να κάνεις ένα έργο, κάνεις μια αυτή, αργότερα έβαλε μια τάξη εκεί ο Αντρέας Παπανδρέου, δεν συμφωνώ με όλα με τον Αντρέα Παπανδρέου, αλλά έβαλε μια τάξη με τα δημόσια έργα κλπ. Λοιπόν, εκεί υπήρχε μια διαδικασία. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει, ότι αυτό το έργο είναι ενός προϋπολογισμού, ας πούμε 100.000, δώσε 150 ελληνική τεχνική και πάρτο, δώσε 150 ΑΤΕ έργο και πάρτο. Δώσε... Αρνήθηκε προς τιμήν του ο Αλαφούζος και τότε είναι παρακαλώ που έγινε εφοπλιστής. Τι έγινε, πώς έγινε εφοπλιστής ο Αλαφούζος? Τον πετάξανε από το Λαύριο ή του είχε μείνει ένα πλοίο και με αυτό έκανε μετά εμπόριο και έγινε τα παιδιά του και το ένα το άλλο. Θέλω να πω δηλαδή, δείτε, υπάρχει μια... μας χρέωσε η Χούντα. Είναι περίεργο αυτό το πράγμα και δεν έχει ιστορηθεί επίσης. Δεν έχει ιστορηθεί. Ναι, αν τα ψάξεις και τα βρεις, τα έχει πει ο Γιώργος ο Κατηφόρης, τα έχει πει ο Μασιόπουλος. Mm-hmm. Τα έχουν πει ορισμένοι, αλλά δεν έχουν μπει μέσα στην ιστορία. Αυτά τα 7 χρόνια, κύριε Χαμπίπη, έχουν και μία κατάληξη, έχουν μία εθνική τραγωδία, την Κύπρο. Βέβαια, της Κύπρου. Της Κύπρου. Την έχω βιώσει. Την έχω βιώσει. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, με μία απόσταση 56 χρόνων, κάποια στιγμή, ελπίζω κάποια στιγμή να μας δοθεί ευκαιρία να βρεθείτε στην Κρήτη και να σας φιλοξενήσουμε και στη τηλεοπτική εκπομπή, διότι είναι μια καταγραφή ντοκουμέντο η δική σας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, κάποια στιγμή η Χούντα πέφτει. Έρχεται η αποκατάσταση, όπως λέμε, της δημοκρατίας, η μεταπολίτευση. Έχουμε φτάσει στο 2023. Η κουβέντα την ξέρετε, δεν είναι κουβέντα απλά στα καφενιά, είναι σε παντού σχεδόν, ότι τι διαφέρει σήμερα το αυστηρό περιοριστικό περιβάλλον, η περιστολή δικαιωμάτων, μια σειρά αποφάσεων, η σύψη, η διαφθορά από τη Χούντα. Σας το είπα από την αρχή, στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες ο αυταρχισμός των τυχών κυβερνήσεων αποτρέπεται με τους τρόπους που είπαμε, με τη λειτουργία των θεσμών και με λειτουργία των φορέων αυτών των θεσμών. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Όταν αυτοί οι θεσμοί λείπουν ή δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν κλπ, τότε, συμπαθάτε με, οι συνέπειες για τον τόπο είναι χειρότερες από ότι μια δικτατορία των συνταγματαρχών. Θέλω να σας πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα μπορούσε να σταθεί μια δικτατορία στρατηγών ή συνταγματαρχών εάν έβαζε τους δικαστές που τους είχε υπό την δική της εποπτεία και υπό την δική να βγάλουν απόφαση μέσα σε μια εβδομάδα, ώστε τα φαντς να βγάζουν έξω στους δρόμους τους. Θα έπεφε την άλλη μέρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Όλος ο κόσμος θα είχε βγει έξω. Όπως επίσης δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μια κυβέρνηση η οποία θα επιστράτευε ανθρώπους χωρίς να το θέλουν. Η Χούντα στηρίχθηκε όχι στους στρατιώτες, στηρίχθηκε στους μπάτσους, συγγνώμη για την έκφραση, στους αστυνόμους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Πολυτεχνείο ο Θεοδωσόπουλος, ο μεγάλος αρχιτέκτονας, αυτός που έφτιαξε την Ελούντα, το Φίλος και λοιπά, και τον πύργο στη Ελούντα και τα ξενοδοχειακά του, Φίλος και συγκρατούμενος για ένα διάστημα. Δεν είναι τυχαίο, είπατε, ότι στο Πολυτεχνείο ο Θεοδωσόπουλος. Ναι, ναι. Ότι η αστυνομική ήταν. Εκεί μαζί με τον Θεοδωσόπουλο κλπ. Και είχαμε δει ότι αυτοί που. Οι στρατιώτες που έβγαιναν από τα αυτά κλπ. Τους είχαν φέρει εκεί πέρα, έλεγαν από εδώ φύγετε, από εδώ φύγετε, από εκεί φύγετε.
Ενώ οι αστυνομικοί μας κυνηγούσαν και μας έδαιναν και μας έπιαναν. Είναι μόνο θέμα θεσμών σε περίοδο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή είναι και θέμα του πώς πορεύτηκε μεταπολιτευτικά η χώρα και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα? Ξέρετε, το έχετε ακούσει νομίζω, ότι αυτή η ρημάδα, η γενιά του Πολυτεχνείου φταίει, αυτό λέγεται. Σιλίδιν, όχι, έτσι. Δεν φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου. Όχι. Είχε ένα προνόμιο η γενιά του Πολυτεχνείου που δεν το είχαμε εμείς της πρώτης γενιάς. Γιατί είναι μια ολόκληρη γενιά, είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη του Πολυτεχνείου. Είναι άλλο η δεκαετία του 70, άλλο του 60. Λέμε ποιοι ενηλικιώνονται μπαίνοντας στη μια δεκαετία, γίνονται δηλαδή 20χρονοι. Διότι εμείς είμαστε γενιά του 60. Mm-hmm. Γεννήθηκα λίγο πριν από τον πόλεμο. Το 36 γεννήθηκα, αλλά είμαστε γενιά του 60. Τότε ανδρωθήκαμε του Πολυτεχνείου, αντίστοιχα είναι 10 χρόνια μεταγενέστερα. Λοιπόν, η γενιά του Πολυτεχνείου είχε κάτι που εμείς δεν το είχαμε. Είχε περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους που κατέβηκαν στον δρόμο. Πάρα πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Και εκεί δεν έχουν μιλήσει πολύ ακόμα για το τι έχει συμβεί. Θα πω έναν ήρωα του Πολυτεχνείου που δεν τον ήξερα, δεν τον είχα γνωρίσει, και όταν θέλησα κάτι να φτιάξω στο Μαρουλά, να στηρίξω ένα πύργο εκεί πέρα κλπ, ήταν υπουργός δημοσίων έργων, και παρά το γεγονός ότι τον πύργο το Βενετσιάνικο δεν μπορούσε να το χρηματοδοτηθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία, ξέρετε, η αρχαιολογική υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει δαπάνες ούτε των αρχαίων, όχι των βυζαντινών μνημείων. Τα ξέρουμε αυτά. Τότε παρακαλώ, ο Κώστας ο Λαλιώτης βρήκε τον τρόπο και του λέω, πού με ξέρεις, έχω ακούσει για σένα. Κύριε... Και μια και λέμε, ναι, και για την Κρήτη, θέλω να σας πω το εξής. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει ζήσει τα ολοκαυτώματα, τα οποία περιγράφει και πολύ σωστά ο άνθρωπος που κάνει τη διαδρομή από πάνω μέχρι την Κρήτη. Τα ολοκαυτώματα στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν περίπου 90. Στην Κρήτη ήταν πολύ λιγότερα. 90 σε 41 μήνες που ήταν αυτή, περίπου είναι ένα χωριό την ημέρα χανόταν. Βέβαια, η Κρήτη έχει το άλλο μεγαλειώδες πράγμα. Και εκεί έγινε και ένα άλλο έγκλημα που επίσης δεν έχει λεχθεί. Η Κρήτη αντιστάθηκε επί 15-20 μέρες με τέτοιο τρόπο που οι Ναζί δεν ξαναχρησιμοποίησαν έκτοτε αλεξίπτωδα. Προσέξτε με, αυτό είναι σημαντικό. Και παρακαλώ, εκεί την πλήρωσαν όσοι αντιστάθηκαν. Δεν μάχεσαι κατά του άλλου όταν του χτυπάς το σπίτι και δεν υπάρχει στρατός να σε βοηθήσει. Είναι με υποχρέωση και δεν παίρνεις και βάζεις όλους αυτό το πράγμα, το ολοκαύτωμα που έπαθαν τα χωριά, διότι αντιστάθηκαν στους Γερμανούς, είναι έγκλημα πολέμου. Εντάξει, τον συλλαμβάνεις εκείνον που σε χτύπησε με τη μαγκούρα, γιατί χτυπάγανε και με τις μαγκούρες ακόμα. Τον συλλαμβάνεις, τον μεταχειρίζεις σαν εχμάλωτο πολέμου. Το καταλάβεις, γιατί δεν υπήρχαν στρατεύματα στην Κρήτη. Σαφές, σαφές. Κύριε Χαμπίμπη, ξαναγυρνώ... αυτό το μεγαλείο της Κρήτης δεν έχει ιστορηθεί. Όπως επίσης δεν έχουν ιστορηθεί και πολλά άλλα πράγματα της Κρήτης. Γιατί λίγοι ξέρουν ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος για την Κρήτη τελείωσε την άνοιξη του 1946. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε προς το παρόν. Θέλω να σας ρωτήσω, μέρα που είναι, και επιμένω, βλέπετε ότι επιμένω. Αυτή η δικτατορία, η 21η Απριλίου του 67, σημαδεύει τον τόπο και τον σημαδεύει και με έναν εθνικό ακροτηριασμό στην ουσία. Μιλάμε για ελληνισμό. Εγώ δεν καταλαβαίνω τις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Όμως σήμερα από τι κινδυνεύει η δημοκρατία? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ένας από τους σημαντικότερους εμβληματικούς πεζογράφους όλων των εποχών, μετά τον Ντοστογεύσκη, εγώ τον θεωρώ μεγαλύτερο διεθνή έτσι εμβληματικό πεζογράφο. Στην Ελλάδα θεωρώ τον Άρη τον Αλεξάνδρου με το Κιβώτιο, αλλά διεθνώς μετά τον Ντοστογεύσκη θεωρώ τον Όργουελ. Ο Όργουελ έχει μιλήσει για αυτό που ζούμε τώρα, ανεβάζοντας το
το 1984. Έκανε ορισμένες αυτές. Δεν ήταν το 84, είναι το 12-15. Ο ψηφιακός κόσμος μπήκε στη ζωή μας με τρόπο απαράδεκτο και βλέπουμε τις συνέπειες και τώρα. Είδαμε τι σημαίνει να βγάζουμε τα Predator και να τα δίνουμε στο Σουδάν ή από εδώ ή από εκεί και το ένα το άλλο. Αυτά ο Orwell τα είχε γράψει. Και ελπίζω να μην φτάσουμε στην εμβληματική αυτή, να γίνουμε η φάρμα των ζώων, όπως λέει ο Orwell. Να μείνουμε στο 1984 που έγινε και να μην φτάσουμε στην φάρμα των ζώων. Διότι εάν δεν αντισταθούμε και αν δεν πάρουμε τις αρχές που κληρονομήσαμε και για τις οποίες παλέψαμε όλοι, λίγο πολύ ο καθένας μας, τότε είμαστε για τη φάρμα των ζώων. Βλέπουμε τη φάρμα των ζώων, δηλαδή βλέπουμε. Κύριε Χαμπίμπη, έχετε μία εξήγηση για τον τρόπο που αντιδρά σήμερα ο Έλληνας? Θέλω να πω ότι ιστορικά εμφανίζεται να είναι είτε κλεισμένο στο καβούκι του, είτε σε μία απάθεια, είτε σε μία κόπωση, είτε σε μία παράδοση. Να έχει παραδοθεί. Ισχύει? Έχει πάθει λοβοτομή? Είναι κάτι άλλο? Δυστυχώς το κράτος μετά τη μεταπολίτευση υπήρξε ένα κομματικό κράτος. Γιατί το λέω δυστυχώς? Ο κομματισμός συνδέεται δυστυχώς στον τόπο μας με μία ιστορία οικογενειών. 4-5 οικογένειες τις γνωρίζαμε από τότε που ήσαν πλάι στον Τσολάκογλου και λέγαν Βασταρόμελ. Λίγο πολύ. Από εκεί ξεκινάνε. Αυτός ο κομματισμός είχε και τις επεκτάσεις του μέχρι ώρας. Δεν είναι δυνατόν το παιδί του Χαμπίπη, επειδή ο Χαμπίπης ήταν αυτό το πράγμα, να είναι ο διάδοχος σε μια κομματική λειτουργία του Χαμπίπη, αν τυχόν έχει φτιάξει ένα κόμμα και έχει φτιάξει μια ιστορία. Όπως επίσης και το δικό στο παιδί, αυτό δεν γίνεται σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν έξω από τον κομματισμό. Ο κομματισμός που μας επιβλήθηκε με την ευθύνη των δύο μεγάλων κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του Ανδρέα Παπανδρέου, στήριξα, συμπαθάτε με που το λέω, αφού έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, είδατε για τη στήριξα και τον έναν και τους άλλους. Αρνήθηκα να είμαι και στον ένα και στον άλλον πολιτικός παράγων. Ο Αλαβάνος έγινε, ο φίλος ο Αλαβάνος, έγινε υφυπουργός με τη μεταπολίτευση δημοσίων έργων. Η πρόταση έγινε και σε μένα από τον Γιάννη τον Βαρβιτσιώτη, τον γιο του, τον πατέρα του Μιλτιάδη, με τον οποίο είχαμε βρεθεί σε τόπο εκτόπισης ή μάλλον σε τόπο απομόνωσης για ένα διάστημα. Θέλω να πω ότι δεν νοείται το παιδί του Σαχίνη, το παιδί του Χαμπίπη, επειδή ο Σαχίνης ή ο Χαμπίπης ήταν κομματάρχες μιας παρτί, να είναι μέσα στο... Πουθενά άλλου δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχω άδικο σε αυτό? Καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε Έλληνα να διαφωνεί. Ξέρετε ότι είναι ανεκδοτολογική υφής πια η κατάσταση. Αν ζούσες στο 30 και ζεις και στο 2023, τα ίδια ονόματα είναι λίγος πολύ που κινούνται στην πολιτική κονίστρα. Δεν λέτε κάτι άλλωστε απόρριτο? Δεν θέλω, δεν μπορώ να μιλήσω. Μου τα έχει πει ο Σβορώνος και δεν τον πίστευα όταν είχε κατέβει ο Σβορώνος για να διοικήσει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και εγώ ήμουν γραμματέας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για ένα διάστημα, και μου είπε τον εμφύλιο των Χανίων όταν εκεί ο πόλεμος τελείωσε τον Γενάρη του 1946. Τα έχει περιγράψει αυτή η ποιήτρια και πεζογράφος πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ξέρετε γιατί μιλάω. Για την Καριστιάνη λέτε? Ορίστε. Για την Καριστιάνη μιλάτε? Ορίστε, γιατί? Για την Ιωάννα Καριστιάνη δεν μιλάτε? Ναι. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε όμως, ο Σβορώνος, σας έλεγε ο Σβορώνος, ο μεγάλος Σβορώνος, μάλιστα. Ο Σβορώνος, ναι. Μάλιστα. Τότε ακόμα το Πανεπιστήμιο δεν είχαν διοίκηση ανεξάρτητη, υπήγοντο σε αυτή που διορίζονται από το κράτος αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Διοικούσες, σωστά, έχετε δίκιο. Η έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης ήταν και είναι ακόμα το Ρέθυμνο. Και είναι ακόμη το Ρέθυμνο.
Ναι, βεβαίως, είναι ακόμη το Ρέθυμνο. Κύριε Χαμπίμπη. Ποια μου είπατε πεζογράφος. Την Καριστιανή εννοούσατε ή τη Ρέα Γαλανάκη. Τη Γαλανάκη. Τη Γαλανάκη. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Χαμπίμπη, οδεύοντας προς το τέλος αυτής πρώτης, θέλω να πιστεύω, συνομιλίας, και θα την ξανακάνουμε για μια σειρά άλλα θέματα. 56 χρόνια μετά, αν ένας από τους ανθρώπους που βίωσε στο πετσί του τη Χούντα συναντήσει σήμερα έναν, όπως το είπατε, νέο άνθρωπο, έναν 18άρη, και του πει, κύριε Χαμπίμπη, εσείς φάγατε ξύλο, βασανιστήκατε, ορθώσατε ανάστημα, για πείτε μου εμένα 18 χρονών το 2023 για αυτή τη χώρα, για να πάρω το νοματιόν μου και να φύγω άπαξ και διαπαντός, τι θα το απαντούσατε 56 χρόνια μετά? Δεν μπορώ να του απαντήσω τίποτα. Δεν μπορώ να απαντήσω ούτε στα παιδιά μου και στον εγγονό μου. Είναι δύσκολο. Αλλά εσείς οι δημοσιογράφοι φροντίστε την ιστορία να διδάσκεται. Είναι περίεργο το πράγμα στην μετακατοχική εποχή, όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο που ήταν τότε οκτατάξιο και ξεκίναγε από την τρίτη γυμνασίου μέχρι την ογδόη, το ότι οι δάσκαλοι, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν κομμουνιστές, μας μάθαιναν την διαλεκτική και τον τρόπο να αντιμετωπίζουμε. Ήμουνα 12 χρονών, 13 χρονών παιδάκι, ήξερα για το τι είχε συμβεί στην Ελλάδα ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Πώς να σας πω, ήταν οι δάσκαλοι οι οποίοι δίδασκαν. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε αυτοί, ούτε η συνέχεια των δασκάλων. Δεν λέω για την τελευταία αυτή των δασκάλων, που πια είναι ένα έγκλημα, το έχει πει ο Νίκος ο Φίλης, το έχουν πει και άλλοι πολλοί, για αυτό που γίνεται τώρα. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια που ήταν τα παιδιά μου τι μάθαιναν, πώς να μπουν σε ανώτερη σχολή. Και τι μάθαιναν πηγαίνοντας σε ιδιωτικά, αυτά που έδιναν οι δάσκαλοι και κάνανε και παίρνανε λεφτά από την άλλη τσέπη. Τα θυμόμαστε αυτά, έτσι δεν είναι? Ιστορία λέτε, ιστορία. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χαμπίμπη, θέλω σήμερα, 21η Απριλίου του 2023. Ειλικρινά πιστέψτε με, δεν νομίζω ότι μπορούσα αυτή την ημέρα να συναντήσω καλύτερη φωνή για να θυμηθούμε όχι γεγονότα αλλά καταστάσεις. Και μιας και αναφερθήκατε στη δημοσιογραφία, η δημοσιογραφία σήμερα σε σχέση με τότε, γιατί τότε υπήρχε λογοκρισία ανοιχτή, σήμερα θεωρητικά δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορεί να είσαι δημοσιογράφος ο οποίος να λες ότι εγώ φτύνω αυτούς που ψηφίζουν αυτό. Δεν μπορεί να είσαι δημοσιογράφος ο οποίος να λες και να βγει στην τηλεόραση ότι σήμερα μπορώ να δώσω 800 ευρώ και 1000. Για πάρτε με τηλέφωνο. Δεν είναι αυτή η δημοσιογραφία. Και από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να είσαι δημοσιογράφος της ΣΕΡΤ, να πληρώνεσαι και να αυτό και να βγαίνεις όπως βγαίνεις, με κάθε μέρα άλλο κουστούμι ή άλλο αυτό. Αυτή δεν είναι δημοσιογραφία. Λυπάμαι που το λέω. Δημοσιογραφία, τελευταία αυτή τη δημοσιογραφία ήταν η Φανή η Πετραλιά. Από εκεί και πέρα δεν έχω δει δημοσιογραφία. Λυπάμαι που το λέω. Κύριε Χαμπίμπη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία και κλείνοντας, αντί άλλου επιλόγου, τον επίλογο 56 χρόνια μετά από μία μαύρη επέτειο για την σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τον επίλογο θέλω να τον βάλετε εσείς στην εκπομπή σήμερα. Καλό Πάσχα, Πάσχα Ελλήνων. Αυτό μόνο. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.